Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε live. Φίλιππος εδώ. Συγγνώμη λίγο να χαμηλώσω λίγο τον ήχο για να ακούω τα λόγια μου. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έτσι για αλλαγή κάνουμε βραδινό στριμάκι. Μάλιστα πολύ βραδινό, γιατί λέω, παίζουμε λέω horror games. Δεν γίνεται να τα κάνω τόσο νωρίς, τύπου 7-8 η ώρα. Τώρα είναι μια πολύ καλή ώρα για να παίξουμε ένα horror game. Λοιπόν, και σήμερα θα παίξουμε το Kholat. Όπως βλέπετε, ένα game νομίζω από ένα game ρώσικης παραγωγής, το οποίο έχει να κάνει με μια, να πω εν συντομία το story, έχει να κάνει με μια αληθινή ιστορία, με το Dyatlov Pass incident, το Dyatlov, το πέρασμα στο Dyatlov. Αυτό εν ολίγης είναι για μια εξαφάνιση 9 ανθρώπων οι οποίοι το χειμώνα του 1959 στη Ρωσία πήγανε μια παρέα 9 ατόμων αναρχητών να περάσουν το λεγόμενο Dyatlov Pass. Πέρασε μια μέρα, βράδιασε, άρχισαν να στείλουν τις σκηνές τους, μια χαρά, όλα έπεσαν κανονικά για ύπνο. Και ξαφνικά μετά από μέρες δηλώθηκαν ότι και οι 9 ήταν αγνοούμενοι. Και μετά από 2-3 μέρες, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, που είχαν δηλωθεί ήδη αγνοούμενοι και οι 9, τους βρήκανε μέσα στα χιόνια σε αυτό το Dyatlov Pass, όλους νεκρούς. Ακούγεται ότι ότι μέσα στο βράδυ που κοιμόντουσαν στις σκηνές τους, ότι κάτι τους όθησε στο να σκίσουν, να κάνουν κομμάτια τις σκηνές τους και μέσα στο βράδυ, μέσα στο κρύο, να βγουν έξω, δηλαδή στα χιόνια, μόνο με τα σωρουχά τους. Και μετά από λίγες μέρες τους βρήκανε και τους 9 νεκρούς. Είχανε πεθάνει εννοείται από το κρύο, από την ψύξη, και μερικοί, νομίζω 3-4 από αυτούς, είχανε χτυπήματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πλευρά, σαν μόλοπες, σαν μελανιές. Και ο ένας του λείπανε τα μάτια και η γλώσσα. Εκείνο το ακραίο και το ανατριχιαστικό. Τώρα, μετά από αυτό, πολλοί το έριξαν ότι μπορεί κανένα ζώο να τους, επιτέθηκε λόγω του ενός που του λείπανε τα όργανα του και λόγω που ήταν και η σκηνή χάλια. Πολλοί λένε ότι απλά πεθάνανε από το κρύο, δεν δίνουν έμφαση στα υπόλοιπα σημάδια των μερικών από τους ανθρώπους, από τα θύματα, δηλαδή τους μόλοπες και κουλουπού κουλουπού. Άλλοι το πάνε σε υπερφυσικά γεγονότα, σε μια, ότι κάποια δαιμόνια οντότητα το έκανε αυτό.
αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί το τι έγινε πραγματικά εκείνο το βράδυ. Και έτσι και μια ρώσικη ομάδα έκανε αυτό το game. Λοιπόν, σε ένα με δύο λεπτάκια αρχίζουμε. Δώστε μου ένα λεπτό και επιστρέφω. Λοιπόν, παιδιά, επέστρεψα. Σας είπα το story εν ολίγης, άρα πάμε λίγο να αρχίσουμε, να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις πρώτα. Game normal, English. Ωραία, normal, English, αγγλικά εννοείται, να βάλουμε και υπότιτλους, ωραία, να δούμε και το audio, όλα στο full, ό,τι είναι για τον ήχο δυνατά ή σιγανά ή χαμηλά. Μου λέτε στα σχόλια. Για τον ήχο, αμάν οκ. Και τα control. Λοιπόν, English on. Εδώ είμαστε ok. Εδώ είμαστε ok. Και εδώ είμαστε ok. Ωραία. Πάμε, new game. Αρχίζουμε. The flashlight can save your life, but be careful where you point it at. Ελπίζω να μην είναι πολύ τύπο Outlast, να έχει πολύ κυνηγητό και πολλά jump scares. Νομίζω ότι είναι πιο χαλαρό game. Άρα θα το δούμε στην πράξη αυτό. Για πάμε. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Syakhl. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent.
On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Act N. Και να πω για κάτι τελευταίο. Εντάξει, εδώ πέρα είπε το story ο narrator. Να πω ότι για όσους δεν το κατάλαβαν, ότι ο αφηγητής είναι ο Sin Bean. Δηλαδή ο ηθοποιός που έχει παίξει τον Boromir στο Lord of the Rings και τελευταία τον Ned Stark στο Game of Thrones. Πολύ ωραία ταιριάζει και η φωνή του. Λοιπόν, να δω λίγο το μενού. Ωραία. Πάμε. Αρχίζει με ωραία μουσική. Και φαίνονται και ωραία γραφικά. Ωραία γραφικά και ωραία μουσική. Λογικά δεν μπορώ να μπω κάπου. Λογικά θα έχει το παιχνίδι, θα έχει αρκετό ψάξιμο. Mm.
Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό, guys, να βρω λίγο, να έχω και ένα walkthrough παράλληλα για τυχόν βοήθεια. Ένα λεπτό, guys. Ωραία, έβαλα να έχουμε και έναν οδηγό παράλληλα άμα χρειαστώ βοήθεια για το game. Λοιπόν, για πάμε.
όπου αρχίζει και το χιόνι πυκνώνει, δυναμώνει. Εντάξει, είναι πολύ ωραία με τα ακουστικά. Ακούω κάτι φωνές ψιθυρούς, είναι η ιδέα μου. Εδώ τη φάση, εδώ. Κοίτα εδώ τι σχήμα έχουν τα δέντρα. Άμα είναι δέντρα. Οπα. Λογικά πάμε καλά. Πέσαμε. The only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. Παίζουμε τώρα. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Πού είμαι τώρα, ρε. Εντάξει, τώρα δεν έχω ιδέα πού να πάω. Θα είναι δικά μου. Α, δικά μου, ρε φίλε, που τρόμαξε. Κάτι βαρέ, σαν κουδουνάκια, σαν... Από εδώ είναι τώρα. Σαν να δυναμώνει τώρα. Όπου είναι αυτό, μια σκηνή. Ναι, μια σκηνή είναι. I am right behind you. Ωπα, ρε. Ένας χάρτης και ένα βιβλίο και μια πηξίδα.
Έλα μια ώρα με το loading. Έχω τώρα συνηθίσει παιδιά με το Play 5 και τώρα δεν γίνεται, δεν παλεύονται τα loading times καθόλου. Όπα, Act 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? Καλά πάμε. When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you you were a monster and deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Ωραία, πήραμε και το φακό. Αυτά είναι βήματα τώρα, τα κίτρινα. Ωραία. Press for survival info. Running, ναι, με το μοχλό. Μπορώ να κάνω και rest in the camp. Focus με το L2. Φακός με το τετράγωνο. Observe με το τρίγωνο. Με το τρίγωνο είναι ο χάρτης και η άρδια είναι η πεξίδα. Και το μικρό είναι για να ή να πηδήξω ή να κάνω crouch. Ωραία. Εδώ πέρα δεν έχω articles ούτε reports, diary όχι, logbook. Ωραία, πάμε. Εκεί είχε ένα φως πάνω κόκκινο. Πάμε από εδώ που ήταν και τα βήματα. Ωραίο το φεγγάρι. Πανσέλινος. Όπα, κάτι βρήκαμε. Ένα γράμμα, τώρα τι είναι αυτό. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Βλέπετε το κείμενο είναι στα ρώσικα.
27 Φλεβάρι 1959. Τώρα εδώ πέρα λίγα μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έμενε εκεί κοντά και βρήκε λογικά την τέντα των αυτής της ομάδας. Λογικά έτσι θα μας τα εξηγεί το story με, τα, με αυτές τις σελίδες λίγο-λίγο. Και λέει, I had the feeling we were dealing with something unnatural. Για να δούμε τι θα μάθει αυτό το game, ειλικρινά. Sorry, το διαβάζω και μια και εγώ στα γρήγορα. Α, κάνει και zoom έτσι, με το L2. Ωραία. Ωραία που μας το διαβάζει και το αφηγητής. Για να μην το διαβάζω εγώ σε εσάς. Ωραία, συνεχίζουμε. Ωπα ρε. Τι φας. Παράξενα πράγματα. Ας φύγουμε από εδώ. Να και ο χάρτης μου. Ωραία. Πάει αργά ρε γάμο το όμως ο παίκτης. Άλλη σπηλιά λογικά. Έχει λίγη στάμινα γάμο του και δεν τρέχει πολύ.
Όχι, τώρα και τα καλά νύχτωσε. Αυτό εδώ πέρα σαν μπύλη ήταν, σαν πόρτα. Ο αέρας κάνει έτσι. Όπα, κάτι βρήκαμε. Και άλλη σελίδα. Mysterious lights above the Svobodny Cosmodrome. Mysterious events in the sky were noted during the night of 4 to 5 July. Witnesses testified they had seen a bright orange sphere which had crossed the sky above the city several times, moving chaotically and immediately changing its direction of light. Finally, it stopped and disappeared. Major Jerka, an aviation professional, confirms, "It is impossible for any flying object we know to move like that." The military and Cosmodrome's personnel answered our questions in a short and firm way by distancing themselves to the event, informing there was no activity in that area, as well as there were no tests performed. Γι' αυτό το πορτοκάλι φως που είδαμε πριν. Αυτά λογικά δεν μπορώ να τα κάνω κάτι. Όχι. Αυτά είναι του σκι, τα χερούλια, πώς λέγονται. Και μια και γυαλιά. Εντάξει, η μουσική είναι πολύ creepy. Το σπίτι απέναντι, τι είναι αυτό το κτίριο, και αυτό εκεί το ο καπνός ο πορτοκαλί. Όπα, μια φιγούρα. Εξαφανίστηκε. Όχι, ήταν κάτι σαν καπνός αυτό, σαν φιγούρα ήταν. Βρε φίλε, έχω αντριχιάσει.
Άρα ήταν τέρας αυτό. You died. Πάμε continue. First death. Τέλεια. The place where you collected the note will be marked on the map. Ωραία. Έχει και τέρατα. Τέλεια. Α, εδώ με έβγαλε. Ωραία, άρα πάμε επάνω και δεξιά. Πάμε προς τα κάτω. Γι' αυτό. Έφυγε. Είναι πολύ σπουδαίο το παιχνίδι. Πες μου τίποτα. Όχι, εντάξει. Ευτυχώς. Εδώ πέρα είναι γκρεμός, δεν πάει. Πάλι ακούω κάτι, αυτό θα είναι χαρά χαρτί πάλι. Πάλι. Θα είναι άλλο ένα σημείωμα. Πού είναι πίσω μου είναι. Thank you.
Έλα να το. Seversk is a closed city in Tomsk Oblast, Russia, located 15 χιλιόμετρα northwest of Tomsk on the right bank of the Tom River and is in the lands of Rosatom, the Federal Atomic Energy Agency. Founded in 1949, it was known as Piati Postovi, the fifth postal. Town status was granted to it in 1956. It comprises several nuclear reactors and chemical plants for separation, enrichment and reprocessing of uranium and plutonium. The headquarters of the Russian Research Unit for Natural Phenomena until 1991 called the Soviet Research Unit. The unit's activities concern research on occurring natural disasters in Russia. Okay. Ένα λεπτό, guys. Έχω και το φακό ρε παιδιά, όντως, το ξέχασα. Τώρα. Τώρα, λύκη είναι αυτή.
όταν κουράζεται ο χαρακτήρας θολώνει η εικόνα. Εντάξει, τώρα μάμα μας δεν πέσουν και λύκοι. Εντάξει. Άντε, γεια. Τώρα έχω φουλ χαθεί, ε. Βασικά όχι χαθεί, έχω από προσανατολιστή. Θέλω να πάω εκεί που ήμουν πριν. Από εδώ πάει. Κάτσε τώρα, έπεσα επίτηδες. Μπάθηκε να με βγάλει στο camp που ήμουν στην σκηνή. Για να βάλω λίγο τον δρόμο μου. Εντάξει, φαίνεται λίγο μπέρδεμα σαν game. Τώρα που με βγάλε. Εδώ πάνω, ωραία, από εδώ πάνω βρήκα. Ωραία, τώρα κάπως με βοηθάει. Ωραίος. Νομίζω ότι από εδώ θέλω να πάω. Ναι, στη γέφυρα. You have to go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Όχ, πάλι ο καπνός. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Τι είναι αυτός ο καπνός? Σαν ένα τραπέζι μες στον καπνό. Δεν παίζω μόνο κανένα τέρας με εμφανιστεί.
Oh, daha tırıkma. Μη μας πλακώσει τίποτα. Ωπα ρε. Όντως τώρα πέθανα. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα μου βγάλει την πίστη λίγο. Άντε με το loading time. Με βγάζει και πολύ μακριά ρε γάμο, το πολύ πίσω όταν πεθαίνω. Ωραία, πάμε πάλι στη γέφυρα. To go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Λογικά θέλω να πάω γρήγορα. Ωραία, τώρα σε καμπάνα κάτι, πάμε εκεί πέρα στο σπίτι λογικά. Άμα θέλεις και τρέξει λίγο. Όχι, πάλι ο καπνός. Αυτό λέει, είναι εκκλησία, ε. Έλα, κι άλλο χαρτί. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite,
someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Ωραία, μας εξηγεί λίγο το story, το τι έγινε. Από εδώ είναι και άλλη τέντα. Α, οι τέντες είναι και σκηνές για να κάνω save. Ναι, εδώ πέρα δεν μου δείχνει κάτι. Απλά μπαίνει άλλο ένα location στο χάρτη για να ξέρω πιο πολύ το χάρτη και μου βάζει και save. Ναι. Άρα εδώ πέρα δεν θέλουμε κάτι άλλο. Sorry που συχνά διακόπτω, απλά κοιτάω λίγο και το walkthrough. Γιατί εδώ πέρα χάνεσαι αυτό το παιχνίδι, ότι είναι πολύ χαοτικό.
Έλα με κουράζεσαι. Από εδώ ήρθαμε, έτσι, ναι. Και ήταν η εκκλησία. Τι έχουμε εδώ? We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m., we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside. Βρήκαμε κι άλλο γράμμα. Αυτή τώρα είναι άλλη γλώσσα, είναι πάλι ρώσικα. Μακάρι να ξέρω. Όχι, δεν πάω από εδώ. Από άλλο θέλω να πάω. Εντάξει, είναι πολύ μπέρδεμα το game.
Έχουμε και τους λύκους να μας αγχώνουν. Οπα, τι είναι αυτό? Αυτό νομίζω είναι συντεταγμένες. 58 βόρεια, ανά και επεξίδα. 58 βόρεια, 25 east. Okay. Εδώ είναι αδιέξοδο. Λοιπόν, 58-25. Άρα είναι 58. Εδώ πέρα είναι. Εδώ είναι το 58-20-25. Εκεί πέρα. Οκ, okay, άρα κάτι θα είναι εκεί πέρα. Οπα, κι άλλο σημείωμα. A guard's
Confessions. 72 year old Anna Nee, after years of silence, decided to talk about events from her past. She told us, "I am terminally ill and have nothing to lose. I want people to know what harm has been done and all of this in the same science. In the name science, sorry." Anna described the place, a science research center where scientists allegedly conducted inhuman experiments on prisoners. Δεν ξέρω, δεν το διαβάζω όλο. Αλλά λέει πάλι για ένα... για μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο που γινόντουσαν πειράματα σε ανθρώπους. Εδώ λίγο σαν να ρέμισε το χιόνι. Να, και άλλη γέφυρα. Και άλλες συντεταγμένες. 46-32. Σαράντα έξι, τριάντα δύο. Αυτό είναι εκεί πέρα. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Thank you.
εδώ μια γκρεμισμένη γέφυρα. Λογικά αυτή μας είναι άχρηστη. Όπου εδώ πέρα λογικά κάποιος έπεσε και πέθανε. Βλέπω εδώ ανθρώπινα κόκαλα και παπούτσια. Άρα είμαστε λογικά στα χνάρια των ανθρώπων που πέθαναν. Και να η γέφυρα. Εντάξει, είναι πολύ creepy παιχνίδι. Σε τρομάζει με τον τρόπο του. Ούτε τέρατο ούτε jumpscares. Απλά με το... Έχει τώρα μια ατμόσφαιρα με το ρυθμό που πάει που σε τρομάζει πολύ. Το τέρας πάλι ρε γάμο του. Και νομίζω ότι μπορώ να το φύγω. Αλλά αφού αυτός δεν μπορεί να τρέξει, πού να προλάβω να φύγω. Να δω τώρα πού θα μας βγάλει πάλι το game, το save. Ελπίζω όχι μακριά. Με βγάζει πολύ πίσω ρε γάμο το. Άρα πρέπει να έχω το νου μου να μην
Πεθαίνω. Ωραία, από εδώ είχαμε έρθει, καλά πάμε. Πάλι το τέρας ρε γάμο του. Το τύπο. Λογικά αυτός άμα δει το φακό με κυνηγάει αμέσως. Από ό,τι βλέπω από αριστερά δεν πάει. Άρα μόνο ευθεία πάει. Φύγε από εκεί ρε γάμο το. Κοίτα και τώρα δεν λέει να φύγει από μπροστά.
in the laptop, guys. Εντάξει, τώρα με το τέρας δεν βγάζω άκρη. Παρ' έχω ξαναέρθει. Είναι η ιδέα μου. Θα είναι σαν τότεμ. Έχουμε έρθει πάλι από εδώ, στη γέφυρα. Αυτή είναι από τη γέφυρα που είχαμε περάσει. Οπα.
αυτό είχε πέσει πριν. Νομίζω όχι. Εδώ είναι ο σκελετός. Ναι. Και εδώ έχουμε ξαναέρθει. Εκεί πέρα κάτω έχει πέσει το δέντρο. Άρα λογικά πάμε προς τα κάτω, προς το δέντρο.
Τα έπεσα κάτω τώρα. Λόγω το checkpoint σου. Από την άλλη μεριά της γέφυρας. Τελικά δεν μπορώ να το πάρω. Περάσω, δεν μ' αφήνει. Είμαστε πάντως κοντά στον πύργο τώρα. Να
ξανά ο πύργος. Αυτά είναι συντρίμια. Τι είναι? Λογικά είναι αεροπλάνο που έχει πέσει. Αλλά μπορεί και όχι. Εδώ και άλλα σε τρίμια. Τώρα. Εντάξει, πάει φουλ αργά ο τύπος. Πέθανα. Πρέπει τώρα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω στην αριστερή μεριά της γέφυρας για να πάω και στο δέντρο που είχε πέσει. Είναι πάντως κουραστικό παιχνίδι. Άντε τώρα να δω τη γέφυρα. Τι κάνεις σαν πόρτα έτσι?
Νομίζω ότι από εδώ πάμε, όχι. Να βρω το φεγγάρι. Ωραία, ναι, γέφυρα πάλι. Ωραία, καλά πάμε. Τώρα μόνο μην πέσω κάτω. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σπούκι. Κι άλλο το τεμ.
μπορώ να το πάρω το γράμμα. 7 a.m. We're finally here. We met a group of Mancy people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet. Police got involved, but luckily, after some explanations, the whole thing got sorted out. We spent the whole night in the train speaking about love, religion, politics. When we felt tired, we went to bed, but since the compartments were not closed, we decided to keep watch and switched every couple of hours. There are moments when I doubt whether we are ready for such an expedition. Disturbing thoughts are haunting me. Maybe we misjudged our capabilities. Others say we'll make it, but I'm afraid. I have a bad feeling about this. As if a shadow of fear was breathing down my neck. I cannot explain this. It's time to take a nap. Κάτι αρχίζει και καταλαβαίνουν. Αυτό λογικά είναι σημειώματα από τους από τα θύματα. Και αυτή μια κοπέλα κάτι είχε υποψιαστεί. Ωραία, αφού βρήκαμε και αυτό το σημείωμα και μπήκε και save. Λοιπόν, παιδιά, γιατί πέρασε και η ώρα, είναι 3 ώρα. Λοιπόν, τώρα κλείνω. Λογικά αύριο θα συνεχίσουμε το Kholat. Νομίζω ακόμα δεν είναι πολύ μεγάλο game. Είναι κανένα 2 με 3 ώρες παιχνίδι. Απλά τώρα χάσαμε και πολύ χρόνο στο να ψάχνουμε πού να πάμε, γιατί όντως είναι χαοτικό παιχνίδι και λίγο κουραστικό. Άρα, παιδιά, κλείνω. Λογικά αύριο μεθαύριο θα το συνεχίσουμε. Ευχαριστώ όσους μπήκανε στο stream. Και λογικά τα λέμε αύριο. Αυτά, guys. Καλό βράδυ. Ciao, ciao. Bye.